Καλησπέρα σας, μια πολύ γλυκιά καλησπέρα σε όλους σας, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς μας ήρθατε και απόψε το βράδυ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, εδώ φυσικά στην εκπομπή μας το Ανάλυσέ το μέσα από το Starex, 9.30 και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε και απόψε το ταξίδι μας. Θέλω να σας πω σε έναν κόσμο πολύ πιο γλυκό. Αυτό που μπορώ να συγκυηθώ είναι ότι η απόψινή μας εκπομπή θα είναι μια σκέτη γλύκα. Θα είναι η πιο γλυκιά εκπομπή τη σεζόν και δεν το λέω εγώ έτσι απλά για να το πω, αλλά γιατί δεν μου αφήνει κανένα περιθώριο να πω κάτι τελείως διαφορετικό ο σημερινός μας καλεσμένος, ο οποίος θα τον χαρακτηρίζαμε ως ο μάγος της ζαχαροπλαστικής, ως ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει όσο κανείς άλλος πώς να ικανοποιεί τον ουρανίσκο μας κάθε φορά που έχουμε πραγματικά ανάγκη από ένα γλυκό. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει και συνέχεια λέει, και μας αρέσει αυτό, συνηθίζει να λέει, ότι η ζωή είναι πολύ γλυκιά και αν κάποια στιγμή γίνει πικρή, δεν πειράζει, θα γίνει πάλι γλυκιά. Είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε μαζί του, υιοθετούμε αυτό που λέει. Θέλω να σας πω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς και εσείς και όλοι μας. Και απόψε τον έχουμε εδώ για να κάνουμε μια πολύ ωραία και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, κοντά μας απόψε το βράδυ, ο κύριος Τέλειος Παρλιάρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μου είπατε να ξεκινήσω με ενικό. Να μην σας πω καθόλου κατευθείαν, το πληθυντικό. Αλλά ξεκίνησες με πληθυντικό. Ήθελα έτσι λιγάκι στο καλωσόρισμα. Σωστά, εντάξει. Να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είσαι εδώ, που είσαι μαζί μας για αυτή την τηλεοπτική συνάντηση. Το είχα υποσχεθεί. Ήταν να έρθω Χριστούγεννα, αλλά Χριστούγεννα καταλαβαίνω. Είχαμε κάνει αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού πριν από τις γιορτές, αλλά καταλαβαίνω το βαρύ πρόγραμμα που είχες τότε. Μπράβο. Δεν γινόταν. Να λοιπόν που απόψε το βράδυ είμαστε μαζί για να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Ό,τι θες να τα πούμε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, πάρα πολύ. Πώς σε βρίσκουμε? Πώς με βρίσκεις? Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι έχω ενέργεια και θέλω να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα μετά τα 40 μου χρόνια που έκλεισα ως ζαχαροπλάστης. Πόσο ωραίο είναι αυτό που λες, πόσο 20-20-40, 2020. 40. Πόσο ωραίο είναι αυτό που λες, τι ωραίο μήνυμα περνάς, ότι θέλω να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα ένα δυναμικά. Ένα καινούριο ξεκίνημα, ναι. Λοιπόν, Στέλια, θα σου πω κάτι. Εσύ έχεις εισβάλει στη ζωή μας πολύ δυναμικά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Με τον πιο γλυκό τρόπο. Δηλαδή, πιο γλυκά δεν θα μπορούσες να το κάνεις. Όχι, αυτό έγινε το 82. Ο κόσμος, βέβαια, ο περισσότερος με ξέρει μέσα από την τηλεόραση. Αλλά το 82 ξεκίνησα. Το 82, ε. Ναι. Και ζαχαροπλάστης το 79. Μάλιστα. Τι ξεκίνησες, δηλαδή, πότε ήταν τα πρώτα σου βήματα στο κομμάτι αυτό, όταν λες ότι από το 79. Κοίταξε, είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από πολλά με στείλανε οι γονείς μου, γιατί δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο. Με στείλανε στην Αθήνα στο σχολείο. Θα μου το πεις αυτό. Ναι. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που μου είπες στην αρχή. Ναι, για τα 40 χρόνια στον μαγικό κόσμο της ζαχαροπλαστικής. Με τα γλυκά του και με τα πικρά του. Πικρά, γλυκά, ξινά, όλα τα είχε μέσα. Γιατί η ζωή όλων μας είναι έτσι. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αλλιώς δεν θα είχε ενδιαφέρον. Πολύ θα χαίρομαι. Γι' αυτό πολύ βαρετή η ζωή. Μ' αρέσει. Και θέλω να μου πεις αν αυτό όντως σου δίνει περισσότερη ενέργεια, αν και μου είπες για το δυνατό ξεκίνημα, και μεγαλύτερη επιθυμία να κάνεις και άλλα πράγματα, νέες δοκιμασίες, νέες αναζητήσεις και νέες γεύσεις. Αν είσαι σε αυτό το στάδιο. Είμαι. Δηλαδή το 2000, κουράστηκα πάρα πολύ στις γιορτές. Το 2020 μου μπήκε με μεγάλη αισιοδοξία και πάθος να κάνω καινούργια πράγματα. Αισθάνομαι πάντα ότι ξεκινάω από την αρχή κάτι και δεν έχω αισθανθεί ποτέ κούραση, σωματική, ψυχική. Άρα αυτό που μπορεί. Κάνεις το αγαπάς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι ξεκινάει πάρα αυτό. Πολύ. Και ξέρεις, μέσα από τη ζαχαροπλαστική ανακάλυψα και άλλες πτυχές του εαυτού μου, πάρα πολλές. Επικοινωνία με τον κόσμο, το να γράφω βιβλία, το να κάνω styling, το μ' αρέσει η αισθητική, το να κάνω βιτρίνες, να κάνω πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό με βοηθάει το επάγγελμα αυτό στη ζαχαροπλαστική. Όλοι με ρωτάνε, θα τρως γλυκά, σ' αρέσει το γλυκό, γι' αυτό το κάνεις. Όχι, δεν είναι ότι αγαπάω τα γλυκά, να τρώω γλυκά και έγινε ζαχαροπλάστης. Όχι. Η δουλειά αυτή είναι για μένα μια δημιουργία. Λοιπόν, εσύ γεννήθηκες στην Κωνσταντινούπολη, ναι, μου είπες. Και αναρωτιέμαι αν αυτές οι αλχημίες, οι γλυκές αλχημίες που μας έκανες να τις αγαπήσουμε μέσα από τις πολύ πετυχημένες τηλεοπτικές σου εκπομπές, τις είχες ξεκινήσει και από τότε, σε παιδική ηλικία, ως πιτσιρίκι που ήσουν.
Υπήρχαν ερεθίσματα δηλαδή πάρα από το σπίτι. Πάρα πολλά, αλλά δεν ήξερα ποτέ ότι θα γίνω ζαχαροπλάστης. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Μ' άρεσε το σχέδιο, μ' άρεσαν τα κτίρια. Μ' άρεσε η δημιουργία γενικότερα, αλλά ότι θα γινόμουν ζαχαροπλάστης, όχι. Γεννήθηκα σε ένα σπίτι που μαγειρεύαν όλη μέρα, πολίτησες. Η μαμά και ο μπαμπάς μαγείρευε. Η γιαγιά, ο μπαμπάς, ο μπαμπάς καλοφαγάς, κουβαλούσε, έκανε την κουζίνα θάλασσα, μάλλον με τη μαμά μου. Τέλος πάντων, ήμουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, μεγάλωσα και το οφείλω στους γονείς μου αυτό που είμαι, πιστεύω. Πήγαινα σχολείο εκεί, πήγαινα σε ελληνικό σχολείο. Έχω μάθει επίσης, πριν μου πεις για το σχολείο και για το αν ήσουν καλός μαθητής και αν σ' αρέσαν τα γράμματα, ότι ο μπαμπάς ήταν ο γλυκατζής της οικογένειας, έφερνε πάντα γλυκά. Πάντα, κάθε βράδυ. Στο σπίτι μετά τη δουλειά, πάντα έφερνε γλυκά. Κουτιά. Κουτιά. Ήταν τόσο γλυκατζής, βέβαια ήταν λεπτός, καλοφαγάς. Και κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, ήταν οικογενειακό, έπαθε διαβήτη. Μάλιστα. Και δεν έπρεπε να φάμε. Που ξέρουμε το γλυκό πόσο κακό κάνει. Αλλά στο θέμα αυτό. Δεν καταλάβαινε και τη νύχτα τον πιάναμε στο ψυγείο. Καλά. Και έτρωγε γλυκό. Έτρωγε γλυκό. Η μαμά έφτιαχνε γλυκά ή όχι. Η μαμά μου δεν τη άρεσε καθόλου η ζάχαρη, καθόλου το γλυκό. Μάλιστα. Καθόλου. Τίποτα. Τίποτα. Έτρωγε πολύ γλυκό, αλλά αν ήταν πολύ γλυκό δεν το έτρωγε. Μάλιστα. Και εσύ λοιπόν πήγε σχολείο στην Κωνσταντινούπολη, πήγε σε ελληνικό σχολείο. Σε ελληνικό, ελληνικό. Στο σπίτι από τον καιρό που γεννήθηκα μιλούσαμε μόνο ελληνικά. Δεν είχαμε καμία επαφή με την τουρκική γλώσσα ως παιδί. Πήγα σε ελληνικό σχολείο, αλλά αναγκαστικά κάναμε για κάποια ώρα μαθήματα στα τουρκικά. Πρώτη δημοτικού, το ξέρεις, να σου αφήσουν μέσα στο καλοκαίρι μεταξαστέως στα τουρκικά. Πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού, ναι, γιατί δεν γύρναγε η γλώσσα μου. Δεν μπορούσα καθόλου να τη μάθεις, καθόλου. Τέλειο, τίποτα, ε. Και δεν θα ξεχάσω, παρατηρήσαμε στα Πριγκιπονήσια τα καλοκαίρια και έπαιζα με φίλους και θέλανε να μου κάνουν μαθήματα στα τουρκικά καλοκαίρι. Εγώ έφευγα, εξαφανιζόμουν. Με τίποτα. Και με περιμέναν να κάνω μάθημα. Αυτό έγινε και τη δεύτερη τάξη και την τρίτη πλέον δίνω εξετάσεις να περάσω το Σεπτέμβριο στα τουρκικά και με αφήνουν στην ίδια τάξη. Και αναγκαστήκανε την γονείς μου και με στείλανε στην το Αθήνα. Το πάλευες πολύ όμως έτσι για να το πάλευα, αλλά δεν ήθελα το σχολείο. Ήθελα τη δημιουργία, είχα οράματα. Μου λέγανε οι γονείς μου κάτι πρέπει να γίνεις, δεν με πιέζαν, ήταν πάρα πολύ καλή. Μα λέω θα βρω εγώ την άκρη. Και με στείλαν και σε ιδιωτικό εδώ για να τα οπότε καταφέρω. Οπότε σε στέλνουν Ελλάδα, εδώ που έμεινε, σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Έμεινα στην ονά μου, τη μητέρα της αδελφής μου. Μάλιστα. Μένεις λοιπόν εκεί, πηγαίνεις στο σχολείο σου κανονικά ελληνικό, ναι. Με τα γράμματα, δηλαδή μετά αρχίζεις. Τίποτα. Ήμουν κακός μαθητής. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Μ' αρέσει που το λες τόσο ανοιχτά και τόσο. Ναι, ήμουν κακός μαθητής. Είσαι ειλικρινής. Ναι, δεν διάβαζες, πολύ... Δεν διάβαζα. Αλλά μου άρεσε να διαβάζω βιβλία, παραμύθια. Να βλέπω περιοδικά. Αυτά μου άρεσαν. Τα σχολικά βιβλία δεν μου άρεσαν. Τα βαριώ. Να διαβάσω γεωγραφία σε άλλο βιβλίο, όχι σχολικό, ναι. Να διαβάσω ιστορία αλλού, ναι. Τελικά με βάλανε σε. Μου άρεσε το σχέδιο, μου βάλανε και σε νυχτερινό να πάω σε σχέδιο. Και το πρωί για να περάσει η ώρα μου, επειδή είχα πολλή ενέργεια, πήγα στον ονό μου που είχε ανταλλακτικά μου το ποδήλατο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ήμουν τζούρα, καμία σχέση. Και κάποια στιγμή ένας συγγενής, να είναι καλά, τώρα είναι στη σύνταξη ζαχαροπλάστης, ο Γιάννης ο παπάς, μου λέει «Στέλιο, δεν έρχεσαι στον Παπασπύρου». Και ξεκινάω το πρωί και πάω στον Παπασπύρου. Λέτε κι εσείς, δημιουργία θα είναι, θα πηγαίνω, θα φτιάχνω πράγματα. Μπαίνω σε ένα εργαστήριο, ήταν παραμύθι, ζάχαρες, γλυκά, σοκολάτες. Επανερχόμαστε στον Ενικό. Τρελάθηκες, πάμε τρελάθηκα. Έτσι θα με διορθώνεις και εμένα. Και όντως τρελάθηκα, μου άρεσε, έμεινε 9 μήνες. Το περιβάλλον ήταν κάπως και μετά πήγα. Ποια ήταν η πρώτη-πρώτη συνταγή που έκανες τότε, θυμάσαι? Κοίτα, και ήμουνα σε τμήματα γιατί ήταν λίγο εργοστάσιο και κάναμε πάστες και τούρτες. Την πρώτη τούρτα που γαρνίρισα, δηλαδή ερχόντουσαν έτοιμα τα παντεσπάνια, βάζαμε κρέμες και την ολοκληρώναμε. Και μάλιστα βάλαμε τα παπάκια αυτά που ήταν της εποχής, τα οποία δεν μ' αρέσανε. Τα διακοσμητικά εννοείς, ναι, δεν μ' αρέσανε, μάλιστα. Καλά, ναι. Και παίρνω την τούρτα που ήταν παραγγελία και γλιστράω και τη φέρνω στον τοίχο. Είχαμε και το πρώτο μεσατύχημα. Εννοείται. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, ακριβώς. Έτσι, μέσα στη δουλειά. Απλώς εκεί δεν μάθαινα, γι' αυτό ήθελα να φύγω. Δεν μάθαινα ζαχαροπλαστική, ζαχαροπλαστική. Μάθαινα να κάνω μία εκτέλεση, να συναρμολογώ τούρτες. Και μετά και ζητούσαν στο Hilton. Αλλά στο Hilton για μένα ήταν πάντα, θα το λέω, όσο του πεθάνω. Ήταν για μένα το πρώτο μου σχολείο. Εκείνη την εποχή, το 80. Είχα πάει στο Hilton, γιατί το ζαχαροπλαστείο ήταν πραγματικά ζαχαροπλαστείο. Κάναμε τα πάντα εκεί, δεν αγοράζαμε
τίποτα έξω. Οπότε εκεί ξεκίνησες να μαθαίνεις πράγματα. Εκεί μάθαινα. Εκεί την ερωτεύτηκα τη ζαχαροπλαστική. Αλλά έπρεπε, ήμουν και αρκετά έξυπνος, μπορώ να πω, γιατί θέλανε βοηθό, όχι βοηθό ζαχαροπλάστη, ζαχαροπλάστη. Εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα. Δεν ήξερα να κάνω σου, δεν ήξερα εκείνο. Μου λέγανε, μου αφήνανε μία λίστα πιτσιρικά, με βάζανε βραδινή βάρδια. Τι ηλικία έχεις τότε, Στέλιο? Στο Χίλτον ήμουν 20 χρονών. 20 χρονών. Μικρός και δεν ήξερα. Νέα ηλικία. Και δεν ήξερα. Και δεν ήξερες. Δεν ήξερα. Απλώς είχα πάθος. Το ότι έπεσες όμως στα βαθιά κατευθείαν. Αυτό ήταν το καλύτερό μου. Και όχι, πήγα στο ένας Γερμανός σεφ, ο γενικός της κουζίνας, ήθελα να με δοκιμάσει, να δει αν ξέρω. Μου δώσε τα υλικά αυτό που ήξερα, ήμουν τυχερός και έκανα μια τούρτα. Μου λέει, προσλαμβάνεις τη Δευτέρα στο γραφείο. Και μου βάζανε μια λίστα να κάνω σου, να κάνω εκείνο. Του λέω, όχι, θα μου τα δείξετε, γιατί τα κάναμε τελείως διαφορετικά, μου κάνω λάθη. Και έτσι σιγά 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 τα κατάφερα και δεν θέλα να φύγω. Και από εκείνο το σημείο και μετά. Έμεινα δύο χρόνια. Έμεινες δύο χρόνια εκεί. Είπες ότι επαγγελματικά εγώ θέλω. Ναι, τελείως, να αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Άρχισα να παίρνω βιβλία, άρχισα να παίρνω περιοδικά. Πήγαινα στο περίπτερο, στο κέντρο, τότε στο Σύνταγμα. Κολουνάκι δεν ήξερα που πέφτει, γιατί έμενα πλάτη Αμερικής. Και βλέπα ξένα περιοδικά, σουηδικά, οτιδήποτε. Και προσπαθούσα να πάρεις ιδέες, ε? Να πάρω ιδέες. Εσύ πήγες και στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Μετά. Α, μετά πήγες. Για κάποιες σπουδές εκεί. Ναι. Άρα το κυνήγησες. Ναι, σου άρεσε, ήθελες μέχρι να τώρα το κυνάω. Το κυνηγάω. Μετά ο πατέρας μου, σαν έμπορος από την πόλη, μου λέει: θα κάνεις μαγαζί δικό σου. Μου είχε πολύ εμπιστοσύνη. Είχα μια φιλική σχέση με τον πόσο πατέρα. Πόσο σημαντικό μου είναι αυτό τώρα, γιατί πάντα και μέσα από την εκπομπή μας περνάμε και μηνύματα. Βέβαια, το να έχεις τη στήριξη και την παρότρινση της οικογένειας και κυρίως του μπαμπά, που για ένα αγόρι είναι το πρότυπο του. Βέβαια. Να σου λέει: άνοιξε τα φτερά σου και άνοιξε το πρώτο και δικό ό,τι σου νομίζεις, ζαχαροπλαστείο. Δε, προσπάθησε ο πατέρας μου, είδε ότι αυτό το παιδί δεν θέλει να πάει ούτε δικηγόρος να γίνει, κάτι άλλο θα γίνει. Θα προσπαθήσει αυτό που θέλει. Βέβαια, αρχιτέκτονας ήθελες, αλλά επειδή δεν τα πηγαίναμε καλά στα μαθήματα. Πού να πάω αρχιτεκτονική. Το πανεπιστήμιο ήταν μακρινό όνειρο. Πολύ μακρινό όνειρο. Άρα λοιπόν, μετά τι κάνεις, εσύ ανοίγεις το πρώτο σου ζαχαροπλαστείο. Και μετά με τη βοήθεια του πατέρα μου ανοίγω το πρώτο μου ζαχαροπλαστείο. Η ηλικία που ήσουνα. Δηλαδή φεύγεις. 23. 23. Αλλά έκανε ένα χρόνο να το ανοίξω. Γιατί. Λέω, το όραμά μου, γιατί το φανταζόμουν πολύ μήνυμα, το φανταζόμουν με φρέσκα φρούτα, φρέσκα υλικά. Γιατί πάντα ονειρευόμουν, από παιδί ονειρευόμουν. Λέω, πού να το κάνω, κάτι ακούω ότι γίνεται στο Κολωνάκι, δηλαδή για να το καταλάβει ο κόσμος. Και παίρνω το δρόμο για Κολωνάκι, τότε δεν είχε πολλά μαγαζιά, κανένας δεν με πίστευε. Τι θα ανοίξει μαγαζί, δεν μου δίνανε μαγαζί. Ζητούσαν κάτι υπέρον καποστά σε αέρα, μου ζητούσαν χρυσές λίρες, τρελά. Και τελικά βρίσκω ένα υπόγειο στην Αναγνωστοπούλου, το πρώτο μαγαζί, 30 τετραγωνικά. Έτσι ξεκινάνε αυτά από το υπόγειο. Ναι. Και ήταν κομμωτήριο. Το κομμωτήριο αυτό το είχε η τραγουδίστρια Ιώτα Βέη, που τραγουδάει δημοτικά τραγούδια. Και είχα δώσει 13.000 δραχμές αέρα. Τότε, δεν ξέρω. Για να το κλείσεις, για να το. Ναι, πήρα αέρα. Ναι, και. Όχι, να δώσω σε αυτήν για να φύγει. Α, και για να μπεις εσύ. Ο αέρας που λέγανε. Μάλιστα. Είσαι μικρή και δεν ξέρεις από αέρα. Ναι. Ακριβώς. Τότε, μικρή, τότε ζητούσαν όλοι αέρα. Και τελικά τον νοικιάζω. Εγώ είχα τέτοιο πάθος και πιτσιρικάς, ναι, που το εργαστήριο γίνεται στους αμπελοκήπους, δεν είχα μάξει, τα κατέβαζα μεταξύ. Ξαναγύρναγα στο μαγαζί. Έφτιαχνα όλη μέρα. Ξαναπήγαινα στο μαγαζί. Ζητούσαμε το Κολωνάκι delivery. Έκανα και το delivery. Δεν σταματούσα. Πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα? Και 18 και 20 δεν με νοιάζει. Ήμουν και μικρός και ήθελα να ξενυχτάω, ήθελα να πηγαίνω για μπάνιο. Είχες την όρεξή σου, είχες την δύναμή σου. Είχα τα πάντα, και τα πάντα, δεν με νοιάζει. Είχες και το στόχο σου, είχα το πιο και το σημαντικό. Στόχο. Και είχα και την αδερφή μου να είναι καλά που με βοήθησε και τα νύψια μου που τα έχω μέχρι τώρα, γιατί μεγαλώσαμε σαν αδέρφια, με βοηθούσαν από τόσα, από μικρά. Και έτσι λοιπόν πήρες το δρόμο σου σιγά σιγά στο κομμάτι αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Μετά η αισιοδοξία μου, μου ζητούσαν μαγαζιά, να ανοίξω μαγαζιά. Μετά ήθελα εκεί να κάνω μεγάλο κάτι μαγαζί. Κάτι είχε συμβεί τότε. Όταν για 10 χρόνια υπέφερα. Υπέφερες πολύ. Νομίζω η πίκρα. Έχασες. Μετά το γλυκό ήρθε η πίκρα. Αυτό που λέμε ότι η ζωή μας είναι και μία πάνω και μία κάτω. Αλλά ήταν σχολείο για μένα αυτό. Το πάθημα μάθημα, όπως το λέμε και όλοι μας. Και πρέπει εκείνο να το κάνω. Τότε που έχασες αρκετά χρήματα, κινδύνευσες να μπεις ακόμα και φυλακή από κάποιες έτσι περίεργες. Φυλακή. Τι ακριβώς είχε συμβεί τότε? Από οικονομικά, ναι, από το δημόσιο, από ΙΚΑ και από το δημόσιο, είχα από την εφορία δηλαδή, γιατί χρωστούσα.
Δεν μπορούσα να τα απεξέλθω γιατί πήγα σε ένα τεράστιο μαγαζί, είχα κάνει γκαλερί μες στο μαγαζί. Πολύ πρωτοπόρα πράγματα για την εκείνη την εποχή. Όταν πήγα βέβαια από το υπόγειο που είχε μεγάλη επιτυχία και ο τύπος, ταχυδρόμος τότε, το περιοδικό, ασχολήθηκαν πάρα πολύ μαζί μου. Δεν είναι τώρα που ασχολούνται, δηλαδή τη δεκαετία του 80 ξέραν τον Μπαριλιάρο. Ξέρανε ότι είχε αλλάξει τη γεύση της Αθήνας. Πήγαινα στην ιδιωτική τηλεόραση, όχι σαν πρόγραμμα δικό μου, αλλά καλεσμένος. Και δεν παρακολουθούσα εγώ τα οικονομικά, ήμουνα στην καλλιτεχνία μου, εσύ στην τρέλα. Εσύ είχες δώσει δηλαδή κάποια μαγαζιά να τα έχουν άλλοι που έλεγχο, να το πω έτσι, να τα διευθύνουν. Το ξεκίνησα έτσι, ναι. Σαν franchise, για να τους δίνω εγώ τα αγγλικά. Ναι. Αλλά μετά όταν είδα πολύ τα οικονομικά να στριμώχνονται για να πάρω κάποια λεφτά, άρχισα και έδινα franchise πιο εύκολα. Και εκεί είναι που την πάτησα ακόμη πιο πολύ. Οπότε ο κόσμος εκεί τι, ότι κάπως εκμεταλλεύτηκε λίγο μια κατάσταση, και ότι δεν σου φερόντουσαν σωστά όπως έπρεπε. Και άλλοι πήγαν να μου πάρουν επιχείρηση, να με εκμεταλλευτούν. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ το πάλεψα μέχρι το τέλος. Πήγαινα στα δικαστήρια και λέω ή θα με κλείσουν τη φυλακή ή θα τη γλιτώσω. Το πάλευα πάρα πολύ. Τελικά ένας βγήκε στην πορεία μου, ο Ιφαντής Μεταλλαντικά, και τον ευχαριστώ και είμαστε και πολύ φίλοι και καλοί, που με βοήθησε γιατί ήθελε να πάρει ένα κομμάτι της επιχείρησης. Μετά έδωσα περισσότερο, συνεργάστηκα με την κόρη του και μετά από κοινού το δώσαμε. Το και τότε για ζαχαροπλαστείο. Πόσα χρόνια ήταν αυτή η εγώ ταλαιπωρήθηκα 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια πολύ το πάλι. Πάρα πολύ. Δεν μπήκα βέβαια φυλακή, τα εξόφλησα όλα. Δούλεψα. Αυτό έκανες κάποιες, αυτό θέλω να πω, κάποιες κινήσεις πάνω στη δουλειά σου, λίγο πιο μελετημένες, πιο προσεκτικές. Ναι, κοίτα, μία βοήθεια από φίλους οικονομικές, από τον Ιφαντή. Μετά που έδωσα την επιχείρηση, ακόμη χρωστούσα, δούλεψα, το πάλεψα. Και το 2004 πήρα αναπνοή, γιατί όταν έφυγε αυτή η επιχείρηση, που δεν θέλω να λέω το όνομα, γιατί ο κόσμος με το που θα πω το όνομα, γνωρίζω, το μπλέκει αμέσως. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι σαν να έφυγε κάτι από πάνω μου. Ένα βάρος, ηρέμησες. Ναι. Και ξαναέκανα μία πανεκκίνηση. Μάλιστα. Βγήκα με το όνομά μου, γιατί ήδη από το 2000 έκανα τηλεόραση στο Μέγκα με το Φώτη και τη Μαρία. Πήγαινα μια φορά την εβδομάδα. Έδειχνες κάποιες συνταγές εκεί στην εκπομπή. Που πέρασα καταπληκτικά. Σωστό. Και από τότε μείναμε πολύ φίλοι και με τη Μαρία και με το Φώτη. Μετά έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο το 2000. Ακολούθησε κι άλλο βιβλίο. Αρχίζω να συνταγογραφώ, να κάνω συνταγές στην Ελευθεροτυπία. Και μετά έκανα μεταγραφή στην Καθημερινή που είμαι μέχρι τώρα. Μετά έβγαλα το περιοδικό που το ζήτησα. Πόσα βιβλία έχεις γράψει μέχρι πάρα τώρα. Πολλά. Πάρα πολλά. Και πάρα πολλά DVD. Να βλέπουμε και εδώ και κάποια. Ναι, έτσι, και αυτό είναι το περιοδικό Γλυκές Αλχημίες. Αυτό είναι το τελευταίο μου βιβλίο. Βανίλια σοκολάτα, ναι. Μάλιστα. Και το 2008 έχω την πρόταση από το Μέγκα. Την είχα και το 2007. Και από το Μέγκα και από τον Αλφα. Δύο κανάλια σε πολιορκούσαν τότε. Το 2007. Και τους λέω σε κανέναν δεν θα πάω. Γιατί δεν ήμουν έτοιμος. Α, δεν ήσουν έτοιμος. Κοίταξε, αν θέλω να κάνω κάτι πρέπει να το κάνω σωστά. Δεν είμαι από αυτούς που γυρίζουν τα κανάλια. Δεν σε ξέρω. Όμως, από τη λίγη ώρα που μιλάμε μαζί και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, που ήμασταν έξω και τα λέγαμε, είσαι ένας άνθρωπος τελειομανής, ένας άνθρωπος που τα θέλεις. Ναι, όχι σε ιστερία. Όπως τα θέλεις εσύ. Αυτό θέλω να πω. Όπως τα θέλω εγώ είναι. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα μου το έδωσες πολύ, μου το πέρασες, ναι, αυτό. Όπως τα θέλω και εγώ. Να έχεις πάντα και τον τελικό έλεγχο για να έχεις και εσύ την ευθύνη. Πάντα. Μετά, πάντα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Οπότε, πέρα από τη δουλειά σου τη βασική, εσύ έχεις γράψει και πάρα πολλά βιβλία. Πάρα πολλά βιβλία. Κάνεις και σεμινάρια, δεν κάνεις. Έκανα για 12 χρόνια τα σταμάτησα. Τώρα τα κάνω μόνο σε κάποιους πιο ειδικές εταιρείες τα κάνω. Έκανα πάρα πολύ και πέρασα πάρα πολύ ωραία μέσα από τα σεμινάρια. Για υποψήφιους ζαχαροπλάστες που τους μάθαινε στα μυστικά. Και νοικοκυρές, έχουν κάνει και ζευγάρια μεταξύ τους. Α, εκεί γνωριζόντουσαν άνθρωποι. Βέβαια, περνούσαμε μέσα στη γλύκα. Ερχόταν και η γλύκα μετά. Κοίταξε, όλα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα με κάνανε και επιχειρηματία που δεν ήμουν. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ναι μεν είναι καλός είτε στο κομμάτι της γαστρονομίας είτε στο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής να είναι παράλληλα και καλός επιχειρηματίας? Δύσκολο. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Δύσκολο. Γι' αυτό στο εξωτερικό είναι σχεδιαστές μόδας, είναι καλλιτέχνες, είναι ζαχαροπλάστες, είναι μάγειροι, πάντα έχουν από πίσω ή σύμβουλο ή έναν επιχειρηματία.
Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πολλές φορές τα μπερδεύουμε και νομίζουμε επειδή είμαστε καλοί στο ένα, μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε ένα μαγαζί, να το κρατήσουμε, πάρα πολύ να το διευθύνουμε. Εγώ συμβουλεύω νέα παιδιά να μην ανοίγουν μαγαζιά. Να ή το σκεφτούν αν το πάρα κάνουν, πολύ. Να, μπράβο, αυτό που λες. Να ξέρουν τι κάνουν, να έχουν, πάρει, να έχουν δει κάποια πράγματα, να έχουν συμβουλευτεί κάποιον ο οποίος είναι ειδικός. Βέβαια, και να πατάνε πιο γερά στα πόδια τους. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν μετά έρχονται οι γλυκές αλχημίες που ξεκινήσα στο Μέγκα. Στο Μέγκα και την ίδια χρονιά, επειδή το μικρόβιο του καλλιτέχνη. Υπάρχει, θεωρώ, παιδί μου, δεν φεύγει αυτό. Ήταν καλοκαίρι και θα ξεκινούσα και το Μέγκα και είχα λίγο άγχος. Γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις μια εκπομπή στην πλάτη σου. Και λέω, όχι, θα ανοίξω ένα μαγαζί. Πάλι το μαγαζί ήρθε. Ναι. Ήρθε. Και μέσα σε 2 μήνες το Κολωνάκι άνοιξα το μαγαζί με ένα καινούριο κόνσεπτ, γιατί τότε έκανα μαθήματα, πολλά μαθήματα, και όλοι ζητούσαν τις πρώτες ύλες. Καλή σοκολάτα που δεν τα βρίσκανε. Ή εργαλεία. Και βάζω το 70% ήταν ένας ναός ζαχαροπλαστικής. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι κάποιοι φίλοι μας σίγουρα έχουν επισκεφτεί, και όχι κάποιοι, ο περισσότερος κόσμος έχει επισκεφτεί το χώρο σου εκεί στο Κολωνάκι, όπου είναι ο ναός των γλυκών. Δεν πας μόνο και βλέπεις ένα γλυκό να φας, να το πάρεις και να φύγεις. Όχι, όχι, έχει πολλά πράγματα. Δηλαδή μπαίνεις και δεν ξέρεις τι να δεις. Υπάρχουν τα γυάλινα βάζα που έχεις εκεί. Μπισκότα αυτά, μπισκότα. Με τα μπισκότα που μυρίζει όλος ο τόπος. Υπάρχουν πόσα είδη σοκολάτας, γλυκά κουταλιού. Που καλά, εγώ τα λατρεύω και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Έτσι, Κηφισιάς, ναι. Αυτό είναι στην Κηφισιά. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα, βιβλία φυσικά με συνταγές ζαχαροπλαστικής και αξεσουάρ. Αντικείμενα αυτό πάρα που μου είπε. Πάρα πολλά. Ανάλογα με το γλυκό που θέλει κάποιο να κάνει. Ανάλογα με την εποχή και πολλά βιβλία, μέχρι και κεριά αρωματικά βγάζουμε το όνομά μου. Δεν σταματάω. Δεν είναι ένα απλό ζαχαροπλαστείο. Όχι. Και δεν είσαι ένα απλό ζαχαροπλάστη. Ακριβώς. Αυτό θέλω γι' αυτό να πω. Θέλω να έχω μια ταυτότητα. Γι' αυτό λέω σήμερα τους νέους, μην αντιγράφουν. Να βρούνε να σκεφτούν οι ζαχαροπλάστες. Σημαντικό αυτό. Και που να λες. Κάνουν μια ταυτότητα. Αλλιώς δεν θα πάνε μπροστά. Οπότε αυτή είναι και η συμβουλή που δίνει στα νέα παιδιά που μας παρακολουθούν. Μία ταυτότητα. Δεν μπορώ να τους πω εγώ τι να κάνουν. Να γίνουν ζαχαροπλάστες, να μάθουν τα βασικά και μετά να έχουν ένα όραμα. Αν δεν έχεις όραμα, θα είσαι σαν το διπλανό σου. Μην περιμένεις να γίνεις παλιάρος. Ακριβώς. Και θα είσαι σαν να είναι όλοι οι άλλοι το ίδιο πράγμα. Δεν θα ξεχωρίσεις. Πρέπει να ξεχωρίσεις. Αυτό κάνω στην τηλεόραση. Ξέρεις πώς τρέχω. Δεν το πιστεύουν ούτε οι σκηνοθέτες. Φέτος έχω το 2 νέα παιδιά. Πολύ, το κάνεις με μεράκι, βλέπουν με πάθος. Βλέπουν πώς τρέχω, δεν μου λείπει τίποτα. Αυτό, δεν μου... Εγώ ξέρεις, μερικές φορές μαχώνεις εκεί που σε βλέπω, γιατί ξεκινάς να μας δείξεις μια συνταγή και βλέπω 15 σκεύη πάνω στον πάγο και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό, τι κάνει. Θα πάω να το πάρω κατευθείαν από το ζαχαροπλαστείο του. Και τέλος. Να σου πω, Στέλιο μου, να πούμε ότι για το κατάστημα στην Κηφισιά είχες βραβευτεί το 2013 για το design του. Για το design του, ως το καλύτερο. Ως Στέλιος Κόης, ναι. Φίλος, αγαπημένος, μου το έκανε από την ψυχή του. Ξέρεις πώς βγήκε αυτό το μαγαζί. Γιατί πάντα έχω κάτι στο μυαλό μου και γι' αυτό γίνονται και καλές συνεργασίες. Ήθελες κάτι άρωμα Γαλλίας εγώ. Ακριβώς. Και κάτι σκοτεινό, κάτι παλιό. Μα βλέπουμε, γυαλί, ξύλο. Σε πολύ μοντέρνο. Μαύρο κάνω χρώμα. Κάνω ένα ραντεβού και μου λέει ο Κόης, πώς το φαντάζεσαι. Του δείξα 2-3 αναφορές. Και βγήκε αυτό. Ήθελες και εσύ προχωρήσαμε τον αέρα σου από τη Γαλλία, ναι, το θέλεις εσύ τον αέρα σου. Σε τρεις μέρες, σε τρεις μήνες άνοιξε το μαγαζί. Συγχαρητήρια, πραγματικά ήταν μια βράβευση, διεθνής διάκριση και τα λέμε και, αυτά. Και να πω και κάτι ακόμη, ναι. Προχτές είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για το TEDx που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ξεστή, όταν βάζω κάτι στο μυαλό μου και μ' αρέσει, μου έρχεται μόνο του. Παρακολουθώ τον TEDx, τους φοιτητές που κάνουν, που φωνάζουν ανθρώπους και θα ήθελα, λέω, να πάω. Που δεν, παλιά δεν είχα εύκολα το λόγο, δηλαδή κόλωνα που λέμε λαϊκά. Και ντρεπώσουν ξαφνικά, εσύ, ναι, ντρεπόμουν γενικώς, έτσι, στο λόγο. Ναι. Και τώρα, με φωνάξανε στον TEDx, στις 30 Νοεμβρίου και ήταν ακριβώς η θεματολογία τους αυτό που είμαι εγώ. Είναι η επανεκκίνηση. Γι' αυτό σου λέω συνέχεια κάνω επανεκκίνηση. Και γι' αυτό μου πει, μπράβο, και πήγε πολύ. Και το νέο ξεκίνημα επαιτικά. Που μου λέγες. Προχτές ήμουν με την Ευανθία Τρεμπούτσικα, γιατί γίναμε φίλοι, γιατί πρέπει να το πω γι' αυτό, για την εκπομπή, για τη μουσική. Μας φωνάξαμε από την UNESCO της Θεσσαλονίκης
για να μας βραβεύσουν για την υποστήριξη του πολιτισμού στην Ελλάδα. Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο. Και ήταν συγκινητικό και αυτό, μπράβο. Γιατί εγώ πολύ προσπαθώ για την Ελλάδα, για τα προϊόντα, γιατί κάνω συνταγές με τα προϊόντα που έχει αυτή η χώρα μας. Είσαι άνθρωπος που προωθείς πάρα πολύ τα ελληνικά προϊόντα. Και θέλω να πω ότι ήταν συγκινητικό, γιατί πέρσι η ταξιδιωτική εκπομπή που έκανα, που έκανε 20 κύκλους, γύρισα όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και ήταν μαγική, δεν θα ξεχάσω. Φέτος σε βλέπουμε με δύο ηθοποιούς που είσαι στην εκπομπή σου, με δύο ηθοποιούς σου στέλνω. Φτιάχνετε συνταγές, μάλλον. Έχουμε εξωτερικά, τους πιάνω, τους στέλνω να μου πάρουν υλικά, τα ξεχνάνε. Έχει ένα χιούμορ. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να κάνουμε καινούρια πράγματα. Μπράβο σου. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες και το ξεκίνημα που πρέπει κάθε άνθρωπος να κάνει στη ζωή του. Βέβαια. Γιατί και αυτό θα μας ανανεώσει και θα μας δώσει και άλλα φτερά για να μπορέσουμε να κάνουμε καινούρια πράγματα. Και πέρσι έβαλα την Ευανδία και έγραψε τη μουσική της εκπομπής. Μπράβο, συγχαρητήρια λοιπόν. Και φέτος έχει αποκτήσει και στίχο. Να σου πω, εσύ πέρα από τη ζαχαροπλαστική ασχολείσαι και με τη μαγειρική. Ερασιτεχνικά, για μένα. Όχι επαγγελματικά, όχι, μόνο μαγειρεύω για φίλους. Πολύ καλά, λένε οι φίλοι μου, αλλά το ξέρουν δεν νιώθεις μάγειρας, αυτό θέλω να πω. Μας έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι στη ζαχαροπλαστική παίζει πολύ μεγάλη σημασία η ακρίβεια, η δοσολογία. Πολύ. Καμία σχέση με τη μαγειρική. Καμία απολύτως. Βάζουμε και τη φαντασία μας. Όχι. Βάζουμε καμία, και λίγο καμία. Το. Καμία. Πειραματιζόμαστε παραπάνω. Όχι. Καμία σχέση. Ναι, γι' αυτό και δεν τρώμε γλυκά όλη μέρα. Όλοι οι ζαχαροπλαστές δεν τρώμε. Τρως γλυκά. Σου αρέσουν τα γλυκά. Όχι. Τώρα μου αρέσουν. Μου αρέσανε σαν παιδί. Πολύ. Αλλά δεν μπορώ, ό,τι είναι πολύ γλυκό, ας πούμε, ροφήματα, αναψυκτικά δεν πίνω καθόλου γιατί είναι γλυκά. Ας τα αναψυκτικά, αυτά που φτιάχνεις εκεί τα υπέροχα πράγματα. Όχι. Δεν θα φας δηλαδή. Όχι, αν κάνω κάτι καινούριο θα το δοκιμάσω πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Ναι, δεν θα πέσω με τα μούτρα με τίποτα. Όχι. Μήπως αυτό επειδή έχει βαρεθεί το μάτι σου πλέον και θα βλέπει συνέχεια. Αν προσέξεις, αν πας σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και στην κουζίνα, οι μάγειροι είναι όλοι με ένα κουτάλι και δοκιμάζουν τις σάλτσες αυτά τα πετράνια. Εσύ δεν το κάνεις αυτό. Όχι. Το έχεις πει και στη συνέντευξή σου. Ότι πλέον με το μάτι μπορείς να τσεκάρεις αν κάτι έχει πετύχει. Ναι, αν το βλέπεις ή κάτι καινούριο. Αν ακολουθήσεις πιστά μια συνταγή, θερμόμετρο, ζύγι, θερμοκρασίες. Και εγώ το βλέπω με το μάτι, αν δεν πάει κάτι καλά, και ξέρω το λάθος μου. Εντάξει, δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό, δεν θα το καταλάβει κάποιος. Ακριβώς. Αλλά εσύ το γνωρίζεις. Ναι, αλλά αν δεις τα ζαχαροπλαστεία μέσα, τα παιδιά που δουλεύουν. Μάλιστα. Δεν είναι με κουτάλι, ούτε τρώνε. Δηλαδή το αγαπημένο σου γλυκό, αν πεις ότι μία φορά το δίμηνο θα το έχει έτσι η ανάγκη να φάσει ένα γλυκό. Εδώ είναι με ένα πολύ καταξιωμένο από την εκπομπή, από στην τηλεκπομπή με ένα Γάλλο. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία είσαι εδώ, που κάναμε μάθημα, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό και ποιο είναι αυτό το οποίο δεν σου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, όσες φορές και να το φτιάξεις. Για το προσωπικό μου το γλυκό. Ναι, για σένα προσωπικά τι αρέσει και τι δεν σ' αρέσει. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν σε πάρα πολύ θετικό με όχι, το θέμα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα πισκότα, τα κέικ, στεγνά γλυκά. Δεν τρελαίνομαι για κρέμες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, γαλακτομπούρικο δεν σε αρέσει. Καλκί θα καταλήξω. Θα καταλήξουμε έτσι. Το γαλακτομπούρικο το λατρεύω. Μου. Το λατρεύω, είναι παιδικές μνήμες από τη μαμά. Αλλά το κάνω πάρα πολύ σπάνια. Και το γλυκό το οποίο δεν σ' αρέσει έτσι καθόλου, που δεν θα ασχοληθείς καθόλου να το γευτείς. Δικό μου. Ναι, δικό σου, για προσωπικά. Κάνω πάρα πολλά γλυκά. Δεν ξέρω, δεν τα περνάω. Δεν είσαι του γλυκού. Δεν είμαι πάρα πολύ του γλυκού. Δεν είσαι, δεν του είσαι. Αλμυρού είμαι. Έτσι. Καλύτερα να φας δηλαδή ένα πιατάκι εκεί, καλό φαγητό. Μαμαδίστικο φαγητό. Μαμαδίστικο όμως. Παρά γλυκό, ούτε ξέρεις, περίεργα. Τα πολλά τα γκουρμέ και αυτά. Κάνει, τα ξεπεράσαμε κι αυτά. Να σου πω, αγαπημένε μου Στέλιο, η σοκολάτα είναι αγαπημένη όλων. Η ναι, βασίλισσα όλοι. Των γλυκών. Όλοι. Πρωταγωνιστεί και στα γλυκά σου, είτε στα βιβλία, είτε σε εκπομπές. Ποιο όμως είναι το γλυκό για σένα, το πιο σημαντικό. Το είδα, το βλέπω ολόκληρη. Δεν με βλέπεις εδώ. Δεν μπορώ να πάρω το μάτι από την οθόνη. Για πες. Ποιο είναι το συστατικό, το υλικό για σένα στη ζαχαροπλαστική που είναι το α και το ω, το λατρεμένο. Ξέρω ότι θα μου πεις, τελευταί... το επικίνδυνο. Όχι. Α, όχι, για πες. Τελευταία, ναι. Γιατί πολλοί μου την κάνουν αυτήν την ερώτηση, χρόνια γιατί τώρα. Γιατί είσαι άνθρωπος μέσα στα λογικό, γλυκά. Και... Λογικό. Αλλά επειδή πάντα σκέφτομαι και σκέφτομαι. Στέλιο, ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό. Ναι. Η ζάχαρη. Που δεν την αγαπώ τη ζάχαρη να την κατανοώ. Γιατί χωρίς τη ζάχαρη δεν θα υπήρχε ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι κατά των υποκατάστατων, ναι. Κατά. Δηλαδή καλύτερα να γευτούμε ένα γλυκό όπως είναι. Όπως είναι. Παρά να το κάνουμε με διάφορες παραλλαγές. Ας πούμε στις σοκολάτες, η ατόφια σοκολάτα περιέχει ζάχαρη. Γιατί αν δεν είχε ζάχαρη δεν μπορούσαμε να φάμε τη σοκολάτα που τη λατρεύουν όλοι.
Πίκρα. Πολύ πίκρα. Πίκρα, ε. Εγώ δεν την έτρωγα, αλλά πολύ πίκρα για τον κόσμο. Πίκρα, σοκολάτα. Και για τα παιδιά πολύ πίκρα. Λοιπόν, οπότε τη ζάχαρη έχει ξεχωρίσει. Αν πάρω μια σοκολάτα και κάνω ένα γλυκό, δεν βάζω ζάχαρη επιπλέον. Μάλιστα. Γιατί έχει σοκολάτα. Θέλει ισορροπία, δεν είναι ότι βάζω πάρα πολύ ζάχαρη. Να σου πω, αγαπημένε μου, η προσωπική σου ζωή αυτή την περίοδο, έτσι, να περάσουμε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο στάδιο ερωτήσεων, είναι το ίδιο γλυκιά, θα έλεγες, όπως είναι εδώ και η φύση πάρα χρόνια, της δουλειάς σου. Δηλαδή, είσαι σε μια σχέση, περνάς καλά, είσαι καλά, το κάνεις αυτό, ή προτιμάς όχι, να μένεις μόνος σου? Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η μοναξιά και μόνος μου περνάω καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, και μπορεί και το λέω στους φίλους μου και με κοιτάνε. Και κινηματογράφο μπορεί να πάω μόνος μου και να πάω μια φορά να πάω μόνος μου. Δηλαδή, μπορώ να κάνω τα πάντα μόνος δεν μου. Δεν σε τρομάζει δηλαδή η μοναξιά? Καθόλου. Αλλά γενικά. Την αγαπώ. Ίσως την επιδιώκεις κάποιες φορές. Ναι, γιατί σκέφτομαι. Ή διαβάζω ή ακούω μουσική. Δεν είμαι της τηλεόρασης. Του κινηματογράφου είμαι πάρα πολύ. Και της μουσικής. Ξέρεις, τώρα μπορεί να με τρελάνεις να μου πεις ότι καμιά φορά, άμα θες να χαλαρώσεις, μπαίνεις στην κουζίνα να φτιάξεις και μια καρυδόπιτα ή μια σοκολατόπιτα. Όχι, γλυκό δεν θα φτιάξω, αλλά οπωσδήποτε μπορώ να φτιάξω ένα φαγητό. Ένα φαγητό. Ναι, δεν στο υπάρχει. Σπίτι δεν έχω ζάχαρη καταρχήν. Καθόλου. Καθόλου. Κάποιος αν μου ζητήσει για καφέ ζάχαρη. Δηλαδή θα έρθουν οι φίλοι σου στο σπίτι, θα γίνω φίλη σου αύριο μεθαύριο, θα έρθω σπίτι σου. Θα ψάχνω κανένα φακελάκι. Και δεν θα έχει ζάχαρη. Και θα σου πω, φτιάξε μου και ένα γλυκό με τα υλικά δεν που έχει και δεν θα έχει ζάχαρη. Όχι. Καλά, είναι κοντά από εκεί που μένω το εργαστήριο. Πολύ κοντά, θα πάω να του φέρω ένα γλυκό και θα ξεμπερδεύω. Στο σπίτι του εθνικού μας ζαχαροπλάστη δεν υπάρχει ζάχαρη. Δεν υπάρχει ζάχαρη. Αυτό και αν δεν είναι είδηση. Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ τα λέω αληθινά τα πράγματα. Ναι, δεν... είσαι ειλικρινής, το ξέρω. Να σου πω, σε αυτό που σε ρώτησα πριν για τα προσωπικά, δηλαδή, όταν εσύ είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή, ναι, αυτό παίζει ρόλο και στη δουλειά? Θα είσαι πιο πολύ αποδοτικός, πιο δημιουργικός, ή δεν έχει σχέση το ένα με το κοίταξε, άλλο? Κοίταξε, έχει σχέση. Σαφώς αν είσαι καλά σε ένα κομμάτι της ζωής σου, θα πας πιο ωραία στη δουλειά σου, πιο ευχαριστημένος. Κάποια στιγμή με ρώτησε μία δημοσιογράφος, ναι, αν ερωτευτείς ξαφνικά, δεν είναι καλύτερη η δουλειά σου? Λέω, τότε δεν δίνει σημασία στη δουλειά σου. Γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς να είναι μια ισορροπημένη σχέση. Ακριβώς. Σημαντικό και αυτό. Γιατί θα είσαι μόνο πάρα στην άλλη πλευρά. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν και τα έχω ζήσει όλα στη ζωή μου. Εσύ δεν έχεις παντρευτεί. Όχι. Δεν έχεις αποκτήσει τη δική σου οικογένεια. Όχι. Ξέρω ότι έχεις ανήψια, μπράβο, τα οποία σε αγαπάνε πάρα πολύ και τα αγαπάς. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση. Πολύ. Μαζί τους έχω μάθει. Αυτό γιατί προέκυψε? Λέει, θέλω να πω, δεν ήρθε τόσα χρόνια ένας άνθρωπος στη ζωή σου που μπορεί να σε έκανε να πάρεις την απόφαση να κάνεις το επόμενο βήμα, ή εσύ δεν ήθελες? Ήταν μια συνειδητή, κοίταξε, όρημη ήταν δική σου συνειδητή, απόφαση και λόγω δουλειάς. Και λόγω δουλειάς ήταν συνειδητή, γιατί από μικρό παιδί μπήκα πολύ βαθιά στη δουλειά και στη δημιουργία. Mm-hmm. Δεν μπήκα για να κάνω λεφτά ή δεν μπήκα γιατί πρέπει να δουλέψω. Mm-hmm. Μπήκα μέσα στη δουλειά για να δημιουργήσω. Και αυτό ήταν ο έρωτας ο μεγάλος μου. Σαφώς έγιναν πολλές σχέσεις αυτό το διάστημα, αλλά ποτέ δεν ήθελα να δεσμευτώ, να παντρευτώ, το να κάνω παιδιά. Ούτε καν το σκεφτόσουν αυτό. Καθόλου. Ήθελα να ήμουν ανεξάρτητος, να πάρω σήμερα το αεροπλάνο και να πάω, μάλιστα, ένα ταξίδι μέσα στη ζούγκλα που μου αρέσουν τα περίεργα ταξίδια, να ανακαλύψω και να κάνω και να είμαι με φίλους και να είμαι ανεξάρτητος. Γιατί και αυτό είναι μια απόφαση ζωής που πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι έτσι η ζωή τους και δεν είναι κακό. Δεν όχι, το κατηγορούμε. Όχι, καθόλου. Και μου αρέσει γιατί είσαι και ξεκάθαρος, είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής, ότι εγώ ήθελα αυτή τη ζωή να ακολουθήσω. Ήθελα αυτή τη ζωή και νομίζω ότι την πορεία που έχω το οφείλω και σε αυτό. Ούτε το έχεις μετανιώσει καθόλου τώρα καθόλου, που περνάνε τα χρόνια. Καθόλου. Γιατί βλέπω ότι δεν θα περνούσα αυτά τα 40 χρόνια εδώ που είμαι, γιατί θα είχα ασχοληθεί με ένα άλλο κομμάτι της οικογένειας, με παιδιά, θα έχεις μοιραστεί. Με πεθερά, με αυτά κτλ. Που εγώ δεν η το ήθελα καθόλου. Θα ήταν η αγαπημένη σου. Μπορεί. Και θα ήσουν και ο αγαπημένος της, δεν έτσι έχω πρόβλημα. Πιστεύω. Ούτε με κανέναν δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαι και αγαπητός. Πολύ, και εγώ αγαπώ τον κόσμο. Πολύ αγαπητός. Και αγαπώ πολύ και εγώ και τον κόσμο. Οπότε δεν. Απλώς δεν θέλω πολύ να με ενοχλούν. Mm-hmm. Θες και λίγο κάποιες στιγμές απομόνωσης. Πολύ, πολύ. Λίγο δηλαδή, να είσαι μόνος. Κοίταξε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται κοντά μου. Δηλαδή, πάρα πολύ. Και πάντα απαντάω σε μηνύματα. Μπορεί όχι σήμερα, αλλά αύριο. Πάντα σκέφτομαι τον κόσμο, γιατί στον κόσμο το οφείλω επίσης αυτό όλοι, που είμαι. Το τι είμαστε. Σωστό. Σαφώς. Αλλά κάποια στιγμή, όταν ο κόσμος πια ξεφεύγει λίγο, εκεί είναι ότι γυρίζει και το μάτι του ανθρώπου. Δηλαδή,
Δεν υπάρχει μια ισορροπία και μια ευγένεια. Οπότε μπορεί, και να μιλάς, και λίγο πίσω. Ναι, μπορεί να μιλάς με κάποιον σοβαρό και έρχεται και σε τραβάει από το χέρι να βγει μια φωτογραφία. Λοιπόν, κλείνοντας, αγαπημένε μου. Α, πέρασε τόσο ωραία. Πέρασε κρίμα, τόσο κάνε το άλλη μια ώρα. Η ώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια. Δηλαδή, ναι. έχω την επόμενη φορά. Την επόμενη. Θα σου πω τι θα κάνω για τα 40 χρόνια μετά. Ακριβώς. Η ζωή ενός ζαχαροπλάστη σίγουρα δεν είναι πάντα, είπαμε, γλυκιά. Έχει πάντα και τις δύσκολες, πικρές στιγμές. Πολλές πικρές. Θέλω με αυτό να κλείσουμε. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου, η πιο πικρή, υπάρχει κάτι έτσι? Ναι, η πιο πικρή είναι αυτά τα χρόνια, ειδικά τη τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι το 95-96, ήταν πολύ δύσκολα χρόνια για μένα επαγγελματικά. Αυτό που είχες το θέμα με... Τα οικονομικά πάρα σου πάρα και πάρα να, πολύ. Την να μπει στη φυλακή υπήρχε ο κίνδυνος. Μην κοιμηθώ, ήμουνα με δικηγόρους, με στήριξαν πάρα πολύ. Δεν, πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Μέχρι και ήρθα σε σύγκρουση με την οικογένεια, με την αδερφή μου. Ήταν δύσκολα. Αλλά επειδή είμαι ένα παιδί που λέω ότι η ζωή είναι πολύ μικρή. Τώρα ζούμε, δεν θα είμαστε αιώνιοι. Και έχω μια αισιοδοξία και τη βλέπω με ένα γλυκό μάτι. Παράλληλα, ήταν η πιο ωραία μου δεκαετία του 90, γιατί ήμουν ελεύθερος, δεν είχα σχέσεις, δεν είχα τίποτα και διασκέδαζα πάρα πολύ, παρόλα που είχα τα προβλήματα. Δεν άφησα να με ρίξουν ψυχολογικά. Αυτό φάνηκε και ότι... Και τα πολέμησα. Πόσο σημαντικό είναι, γιατί έχεις κάνει τόσα πράγματα από εκείνη τη στιγμή, και μετά... 40 χρόνια, και τώρα μου λες αν θέλω να κάνω και το νέο μου ξεκίνημα. Ναι, το καινούριο μου ξεκίνημα. Θέλω να το ξεκινήσω, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Εννοείται, θέλω να στο ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και δεν το λέω για να το πω, αυτό το κλισέ όλοι, πόσο καταπληκτικός είσαι, υπέροχος, περάσαμε καταπληκτικά. Ειλικρινά, είναι η πρώτη φορά που σε γνωρίζω, αλλά είναι λες και σε ξέρω 20-30 χρόνια. Γι' αυτό θα μιλάμε στον Ελληνικό. Ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, μου στέλνει ό,τι επιθυμείς για το νέο σου ξεκίνημα. Να είσαι πάντα γερός, να είσαι δημιουργικός και πάντα να μας γλυκαίνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ πολύ. Το ίδιο γλύκι στη ζωή σου, ποτέ καμία πίκρα. Ωραία, από εδώ και πέρα. Καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εσύ, ευχαριστώ. Αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ελπίζω έτσι να σας γλυκάναμε σήμερα εδώ με τον Στέλιο Παρλιάρο. Ένας πολύ ωραίος, πολύ υπέροχος άνθρωπος. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Εμείς την επόμενη Τρίτη θα είμαστε μαζί, 9:30 πάλι μέσα από το Starex. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο και γλυκό φυσικά βράδυ. Φιλιά πολλά, γεια σας.